Καλούμε στο βήμα για την κεντρική πολιτική ομιλία τον σύντροφο γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα το κάλεσμά μας για ισχυρό ΚΚΕ παντού, για να κάνουμε την πραγματική διαφορά, φτάνει εδώ στην Κομοτηνή, στη Ροδόπη, στη Θράκη. Και είναι κάλεσμα συμπόρευσης με τους κομμουνιστές στις καθημερινές μάχες που έχουμε να δώσουμε, αλλά και στις εκλογικές αναμετρήσεις το επόμενο διάστημα. Στους δύο μήνες που έχουμε μπροστά μας, μέχρι να στηθούν οι κάλπες, θα δώσουμε τη μάχη για να φτάσει το κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού. Σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, στα σχολιά, στις σχολές και εδώ, στην Κομοτηνή, στη Ροδόπη, θα δώσουμε τη μάχη για να βγάλουμε από τη μέση όλα τα εμπόδια που δημιουργούν τα ψεύτικα διλήμματα είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας, για να αχρηστεύσουμε όλες τις παγίδες που στείνουν και που θα στήσουν τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για να φωτίσουμε το μοναδικό ξέφωτο για την εργατική τάξη, για τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους νέους και τις νέες, όλο το λαό μας, που είναι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Η μόνη φιλολαϊκή πρόταση διεξόδου, γι' αυτό είναι και απολύτως ρεαλιστική. Θα δώσουμε τη μάχη για να διαλύσουμε όλες τις αυταπάτες που καλλιεργεί η λογική του μικρότερου δήθεν κακού, η οποία πάντα καταλήγει σε αυτό που λέμε από το κακό στο χειρότερο, ανεξάρτητα και από το ποια πολιτική δύναμη παίρνει κάθε φορά τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής. Και ο λαός μας έχει πλέον πλούσια πείρα από το μικρότερο κακό που γίνεται συνεχώς το χειρότερο. Γιατί χειρότερη για τους λαούς γίνεται η ίδια η διαχείριση αυτής της βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Θα δώσουμε τη μάχη ώστε περισσότεροι εργάτες, άνεργοι, φτωχοί αγρότες, επαγγελματίες, νέα παιδιά και εδώ στη Ροδόπη αλλά και σε όλη την Ελλάδα να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Και ξέρουμε πως δεν θα είναι μια εύκολη μάχη. Τα επιτελεία του συστήματος, τα κόμματα μπροστά σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ένα και μοναδικό ερώτημα έχουν θέσει στο λαό. Το ποιος, το ποια κυβέρνηση, δηλαδή είτε με το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία, για αυτούς τους δύο μιλάνε μόνο, ή με ποιο κόμμα μπαλαντέρ θα υπάρχει την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Αυτό το ερώτημα μέσα στο λαό εμείς πρέπει να το αλλάξουμε, να το αντιστρέψουμε, να απαντήσουμε όση σημασία έχει το ποια κυβέρνηση θα προκύψει μετά τις εκλογές και τι είδους κυβέρνηση θα είναι αυτή. Ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει επίσης και το ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Γιατί την επόμενη μέρα είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία, που πλέον τους έχουμε γνωρίσει από την καλή και από την ανάποδη, θα διατηρήσουν τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Φορτώνοντας στο λαό μας ένα χρέος που δεν το δημιούργησε ο ίδιος,
αλλά μόνο η στήριξη, το ζεστό χρήμα που έδωσε το κράτος στο μεγάλο κεφάλαιο. Θα διατηρήσουν όλοι αυτοί όλους τους μνημονιακούς νόμους, γιατί για αυτούς τα μνημόνια δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Είναι εργαλεία που υπηρετούν τα κέρδη των λίγων. Θα εφαρμόσουν μία προς μία τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν, αυτές δηλαδή που συνδιαμορφώνουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κριτήριο μόνο την κερδοφορία των λίγων, την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, και γι' αυτό τσακίζουν το λαό και τα δικαιώματά του. Θα μειώσουν το αφορολόγητο που έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα το εφαρμόσει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως λένε και όπως λέει, το κράτος τους έχει συνέχεια. Θα απογειώσουν τους πληστηριασμούς, γιατί το τραπεζικό του σύστημα είναι ευάλωτο και χρειάζεται, λένε, στήριξη. Αντί να στηρίζουν το λαό, στηρίζουν τους τραπεζίτες. Θα κρατήσουν και οι δυο ψηλά, όχι την ελληνική σημαία όπως λένε, αλλά τη σημαία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για το λαό μας, γιατί αυτό απαιτεί ο στόχος και των δύο που τον λένε γεωστρατηγική αναβάθμιση, και τον υπηρετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Όποια κυβέρνηση με πυρήνα έναν από τους δύο, όποια κυβέρνηση λοιπόν από αυτούς τους δύο και αν προκύψει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που ούτως ή άλλως θα γίνουν το αργότερο μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη, θα πιάσουν το νήμα και οι δύο της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, από εκεί που το αφήνει δηλαδή ο κάθε φορά προηγούμενος. Γιατί κάθε τέτοια κυβέρνηση, όποια σύνθεση, όποιο όνομα και αν έχει, αντικειμενικά είναι εχθρική για το λαό, για τα δικαιώματά του. Ακριβώς γιατί όλο και πιο εχθρικό γίνεται το σύστημα της εκμετάλλευσης με τη σαπίλα του και τη διαφθορά του. Άρα λοιπόν, το ερώτημα για την εργατική τάξη, για τα λαϊκά στρώματα, είναι ένα. Απέναντι σε τέτοιου είδους αστικές κυβερνήσεις, σαν του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα είναι ισχυρή αντιπολίτευση? Μήπως το ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, το οποίο περιμένει που θα κάτσει τελικά η μπήλια για να δει σε ποιο κυβερνητικό σχήμα από τους δύο αυτούς θα κολλήσει ξανά? Ή μήπως η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, αυτά τα τσιράκια του συστήματος που πουλάνε ψευτοπατριωτισμό σε ένα λαό αγανακτισμένο από αυτό το πολιτικό και οικονομικό σύστημα? Ένα σύστημα που θρέφει και τους χρυσαυγίτες, τους φασίστες, για να του κάνουν παιχνίδι και να περνάει τα σχέδιά του ενάντια στα πραγματικά συμφέροντα του λαού μας. Απέναντι λοιπόν σε μια τέτοια κυβέρνηση και σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, αντιπολίτευση πραγματική για τα συμφέροντα του λαού που να τα υπερασπίζεται μέσα στη Βουλή και παντού, ήταν, είναι και θα είναι μόνο το ΚΚΕ. Αποφασισμένο, μαχητικό, για να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα, αφού αυτή τη στιγμή με όλους αυτούς δεν έχουν δημιουργηθεί άμεσα οι προϋποθέσεις μιας πραγματικής φιλολαϊκής διακυβέρνησης για να έρθει η εργατική τάξη, ο λαός μας, πραγματικά στην εξουσία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ στη Βουλή και στο λαό. Γι' αυτό χρειάζεται επίσης ισχυρό ΚΚΕ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια ισχυρή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, για να γίνει πιο δυνατό το όχι του λαού μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Θα είναι μήνυμα μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μήνυμα σε όλους τους άλλους λαούς, στα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα, στους συντρόφους μας που δίνουν τη δική τους μάχη μέσα στις χώρες τους.
Γι' αυτό επίσης χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ και στους Δήμους και στις περιφέρειες απέναντι σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης, με περισσότερους εκλεγμένους δημάρχους, δημοτικούς περιφερειακούς συμβούλους της λαϊκής εισπύρωσης, οι οποίοι δεν θα είναι υπηρέτες της κεντρικής εξουσίας όπως όλοι οι άλλοι. Κάτι το οποίο αποδείξαμε περίτρανα σε δήμους όπου βρεθήκαμε πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια στη διοίκηση των Δήμων. Ισχυρό κουκουέ λοιπόν παντού, σε όλες τις κάλπες και σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε την περίοδο της κρίσης, αλλά και για να βάλουμε στο επίκεντρο τις πραγματικές σύγχρονες λαϊκές ανάγκες μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας στην προσπάθειά του να παγιδέψει όλους αυτούς τους οποίους απογοήτευσε ικτρά τα προηγούμενα χρόνια, ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν είναι αριστεροί προοδευτικοί, πλασάρει αυτή την κάλπικη διαχωριστική γραμμή προόδος, λέει, από τη μια, συντήρηση από την άλλη, που έβγαλε από τα μπαούλα με την αφθαλήνη, κατατάσσοντας προφανώς το δικό του μονοκόμμα και την κυβέρνησή του στις δυνάμεις της προόδου. Προφανώς, να του πούμε και εδώ από την Κομωτινή, στις δυνάμεις της προόδου κατατάσσει και το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα των ΑΝΕΛ του Καμένου, με το οποίο συγκυβέρνησε 4 χρόνια και με ένα τμήμα του συνεχίζει ακόμα να συγκυβερνά. Αλλά στις δυνάμεις της προόδου φαίνεται κατατάσσει και τα υπόλοιπα πολιτικά ρετάλια των διαφόρων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και των μνημονιακών μάλιστα κυβερνήσεων, τα οποία μάζεψε για να στήσει δήθεν την προοδευτική του συμμαχία. Στις δυνάμεις της προόδου φαίνεται επίσης να κατατάσσει και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι έχει γίνει ο Μεντεσές τους στα Βαλκάνια, όπως τον λένε, ο προτινόμενος εταίρος τους, όπως επίσης τον λένε οι Αμερικάνοι, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Αμερικάνου πρέσβη εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί πλέκει εγκόμια στο ΣΥΡΙΖΑ για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει σε αυτούς τους αμερικανονατοικούς τυχοδιοκτισμούς. Στις δυνάμεις του της προόδου βλέπετε κατατάσσει επίσης και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, που κατέχει παράνομα παλαιστινιακά εδάφη, που δολοφονεί κάθε μέρα το λαό της Παλαιστίνης, τα παιδιά της Παλαιστίνης. Γιατί πώς αλλιώς εξηγούνται οι διμερείς, τριμερείς συμφωνίες που κάνουν ακόμα και οι κοινές στρατιωτικές πολεμικές ασκήσεις που κάνει η ελληνική κυβέρνηση με αυτό το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Στις δυνάμεις της προόδου έχει επίσης από καιρό κατατάξει ο κύριος Τσίπρας την ίδια τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, η οποία πριν από 20 χρόνια ακριβώς έσπηρε το θάνατο στη Ιουγκοσλαβία, αλλάζοντας με τον λαό το αίμα τα σύνορα στα Βαλκάνια. Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται ότι αυτή η κυβέρνηση έχει υπογράψει όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, από αυτές που συνιστούν δηλαδή και πολεμική προετοιμασία απέναντι στην Ρωσία, μέχρι και την απόφαση για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που με αφορμή τη διαχείριση του προσφυγικού προσκάλεσε την ατοϊκή αρμάδα και το ΝΑΤΟ μας κουβαλήθηκε και εγκαταστάθηκε εδώ στο Αιγαίο. Η Ελλάδα και με αυτή τη κυβέρνηση, αυτή της γιαλαντζή αριστεράς, είναι από τις ελάχιστες στον κόσμο που δαπανά το 2% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις δαπάνες
τις πολεμικές δαπάνες αυτού του εγκληματικού οργανισμού. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν είναι νατοϊκότερη του ΝΑΤΟ, τότε ποια είναι? Πώς αλλιώς εξηγείτε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατά παραγγελία πάλι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, σχεδίασε μια επέσχυντη συμφωνία, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών? Μιλάμε βέβαια για μια πάλι συμφωνία γκαραντί νατοϊκή. Ακόμα το φωνάζουν ο ένας μετά τον άλλον οι ιμπεριαλιστές που δίνουν συγχαρητήρια και στο Τσίπρα και στο Ζάεφ. Μια συμφωνία που μοναδικό στόχο είχε όχι κυρίως τη φιλία, τη συνεργασία ανάμεσα στους δύο λαούς, στις δύο χώρες, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά το να μπει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Για να ολοκληρωθεί η ευρωατλαντική ολοκλήρωση, όπως τη λένε στα Δυτικά Βαλκάνια. Για να ανακοπεί η επιρροή της Ρωσίας, αλλά και της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι νατοϊκή συμφωνία αυτή, έχει και τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, αφού αναγνωρίζει Μακεδόνα πολίτη και μακεδονική γλώσσα. Αυτό πρέπει να δει σήμερα ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε εργάτης, άνεργος, ο κάθε άνθρωπος του μόχθου που του ρίχνουν αυτό το δηλητήριο του εθνικισμού. Και γι' αυτό το δηλητήριο έχουν ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, που παίζουν πολιτικά παιχνίδια με την ακροδεξιά και ψαρεύουν στα θολά νερά του εθνικισμού. Στις δυνάμεις της προόδου, ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε, έχει κατατάξει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη διακρατική καπιταλιστική ένωση, το λάκκο των Λεόντων, όπως λέγαμε παλιότερα, που μόνο τα χρόνια αυτά της οικονομικής κρίσης να πάρει κανείς, θα δει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, στο όνομα της προόδου, έχει επιβάλει όλα αυτά τα μνημόνια διαρκείας για όλα τα κράτη-μέλη της. Γιατί αυτό είναι συνολικά το σύμφωνο σταθερότητας, αυτό είναι η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, όπως τη λέει, αυτό είναι τα ευρωπαϊκά εξάμηνα που έχει θεσμοθετήσει και όλοι οι μηχανισμοί της που στόχο έχουν μόνο να θωρακίσουν και να αυγαταίνουν τα κέρδη των λίγων και την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Στο όνομα της προόδου δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την επιθετικότητά της, τη στρατιωτικοποίησή της, δημιουργεί δυνάμεις ταχείας αντίδρασης για πολεμικές επιχειρήσεις, ενισχύει επίσης τους μηχανισμούς καταστολής ενάντια στους λαούς, τους μηχανισμούς φακελώματος των λαών. Στο όνομα της προόδου έχει εγκλωβίσει χιλιάδες πρόσφυγες, μετανάστες, θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες στη χώρα μας. Αυτή η πολιτική οδήγησε στο θάνατο 2.000 προσφύγων μόνο μέσα στο 2018. Στη θάλασσα της Μεσογείου με απαράδεκτους φράχτες που έχουν υψώσει οι κυβερνήσεις τους. Και βέβαια, στο όνομα της προόδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η συμμαχία των λύκων που τρώγονται μεταξύ τους για το ποιος θα αρπάξει τα περισσότερα, αλλά μονιάζουν, ενώνονται όταν πρόκειται να επιτεθούν στους λαούς, έχει ως επίσημη ιδεολογία της αυτή η Ένωση τον αντικομουνισμό, τη θεωρία των δύο άκρων, την ταύτιση, την εξίσωση του φασισμού με το σοσιαλισμό. Αλλά για όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, στο όνομα πάλι της δήθεν προόδου, δεν βγάζουν τσιμουδιά. Και επειδή αυτός ο κατόνομα προοδευτικός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται τώρα μπροστά στις εκλογές του Μάη, γι' αυτό θέτει συγκεκριμένα το δίλημά του προς το λαό. Και χωρίς να ντρέπεται καθόλου,
με τον αμοραλισμό που τον διακρίνει, μας λέει ότι το δίλημα, λέει, είναι σαφές. Από τη μια πλευρά είναι οι δυνάμεις της αλληλεγγύης, της προόδου, της κοινωνικής συνοχής και της συνανάπτυξης, και από την άλλη πλευρά, λέει, είναι οι δυνάμεις του φόβου και της εθνικής περιχαράκωσης, και ότι η Ελλάδα δεν θα βρεθεί στη λάθος πλευρά. Ποιες θεωρεί όμως ο Τσίπρας δυνάμεις της προόδου, της αλληλεγγύης και της συνανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωτάμε. Ποιον θεωρεί ότι είναι στη σωστή πλευρά? Δυστυχώς για το λαό μας, όλους αυτούς με τους οποίους τα έχει βρει και συναγελάζεται μαζί τους, δηλαδή τη Μέρκελ, το Μακρόν, το Γιούγκερ, το Μοσχοβισί, το Τούσκ, το Ντράγκη, τα διάφορα δεξιά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα κόμματα της δίθεν ευρωπαϊκής αριστεράς, τους διάφορους πράσινους, τους φιλελεύθερους. Όλους αυτούς, δηλαδή, που έφτασαν τους λαούς της Ευρώπης σε αυτό το χάλι, όλους αυτούς που επέβαλαν αντιλαϊκά μνημόνια, όλους αυτούς που με την πολιτική τους έστρωσαν το έδαφος για να πατήσει η ακροδεξιά, ο φασισμός. Γι' αυτό ας αφήσει αυτά που ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Όλοι αυτοί μαζί και ο ίδιος βρίσκονται στην ίδια μεριά αυτή της υπεράσπισης των κερδών, των αδιφάγων μονοπωλίων και της επίθεσης ενάντια στους λαούς. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες πρέπει να βρεθούν απέναντι σε όλους αυτούς. Να στηρίξουν το ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές, γιατί μόνο το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλεύει ενάντια σε αυτή τη λυκοσυμμαχία των μονοπωλίων. Στο κάλπικο δίλημα του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, από τη μεριά της, απαντάει με ένα δικό της επίσης ψεύτικο δίλημα. Λαϊκισμός, λέει, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ή υπευθυνότητα. Και εδώ ως υπευθυνότητα βάζει τον εαυτό της, βέβαια. Για να κερδίσει ψήφους από τον κόσμο που εμπιστεύτηκε πριν 4 χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ, που πίστεψε πως μπορεί χωρίς συμμετοχή στο κίνημα, χωρίς ρήξη και σύγκρουση, κάτι έστω να γλιτώσει, κάτι έστω να κερδίσει, και σήμερα νιώθει διπλά και τριπλά απογοητευμένος. Αλήθεια, ποιος δίνει σήμερα τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη να εμφανίζονται δικαιωμένοι για τα μνημόνια τους, για τις περικοπές που έκαναν αυτοί πριν σε μισθούς, συντάξεις, στα δικαιώματα του λαού? Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, που υπερασπίζεται ότι έκανε σωστά, λέει, το καλοκαίρι του 2015 με το δημοψήφισμα και την ψήφιση από αυτόν του τρίτου μνημονίου, δικαιώνοντας όχι μόνο την πολιτική των μνημονίων συνολικά, αλλά και τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία που είχαν μέχρι τότε κυβερνήσει, που πρώτοι εκείνοι βέβαια τα ψήφισαν και τα εφάρμοσαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του που συνεχίζει να διατηρεί όλο το μνημονιακό αντιλαϊκό οπλοστάσιο, παρά το ότι, όπως μας λένε τα στελέχη του, βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Ποιος δίνει, αλήθεια, στη Νέα Δημοκρατία το δικαίωμα να εμφανίζεται και ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη? Όπου η υπευθυνότητα, βέβαια, εδώ που τα λέμε, της Νέας Δημοκρατίας, είναι οι μισθοί να παραμείνουν στον πάτο, οι συντάξεις να ισοδυναμούν με επιδόματα φτώχειας, οι ιδιωτικοποιήσεις να προχωράνε πιο γρήγορα, η εμπορευματοποίηση της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας να ολοκληρώνονται. Η υπευθυνότητα για τη Νέα Δημοκρατία είναι να μειωθεί κι άλλο η φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, όχι των λαϊκών οικογενειών, του μεγάλου κεφαλαίου. Πόσο άλλο, βέβαια, αλήθεια, να μειωθεί, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει ήδη μειώσει για τους μεγαλοκαρχαρίες τους φόρους. Η υπευθυνότητα για τη Νέα Δημοκρατία είναι και ο πιο άδικος μισητός φόρος, ο ένφια, να μονιμοποιηθεί, να περάσει στους Δήμους για να πληρώνουμε εφόρου ζωής, νίκη στο ίδιο μας το σπίτι. Ως δύναμη υπευθυνότητας πρώτα απ' όλα απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο θέλει να κατοχυρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει και το know-how και την αποφασιστικότητα να εφαρμόσει τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις για λογαριασμό του κεφαλαίου. Βέβαια, την ίδια αποφασιστικότητα και το know-how πλέον, γιατί είναι καλός μαθητής και τα παίρνει τα γράμματα, τα έκανε και τα εφάρμοσε και συνεχίζει να τα κάνει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του. Χώρια, ξαναλέμε, που τα πήρε εύκολα τα γράμματα, έμαθε πολύ γρήγορα να κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Και σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, έχει αυτός και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Την τέχνη της εξαπάτησης, της ψευτιάς και του εγκλωβισμού του προοδευτικού, του αριστερού κόσμου, του λαού μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στους δύο μήνες, στις μέρες που απομένουν μέχρι να στηθούν οι κάλπες, ξέρουμε πως θα περισσέψουν τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα. Θα ενταθεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο πόλους του αστικού πολιτικού συστήματος, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Σικέ αντιπαράθεση για το ποιος από τους δύο είναι πιο ικανός να εφαρμόσει τα μέτρα για λογαριασμό του κεφαλαίου. Τσακωμός για το ποιος θα ηγηθεί της επόμενης μέρας της καπιταλιστικής ανάκαμψης. Όμως αυτή η επόμενη μέρα για το λαό θα είναι δυστυχώς ίδια με την προηγούμενη, γιατί η επόμενη μέρα αυτής της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης απαιτεί να παραμείνει σε ισχύ όλο το μνημονιακό, αντεργατικό, αντιλαϊκό οικοδόμημα. Να διατηρηθεί όλη αυτή η εργασιακή ζούγκλα, να δοθούν μεγαλύτερα προνόμια μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτή η κατάσταση, το λέμε με το χέρι στην καρδιά και κοιτώντας τον ελληνικό λαό στα μάτια, δεν πρόκειται να αλλάξει είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και η δίκαιη ανάπτυξη, όπως τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία, έχουν κοινό παρονομαστεί την εκμετάλλευση, το ξεδόντιασμα και το ίδρωμα και το μάτωμα του ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Αντίθετα, έχουν στα πάνω την κερδοφορία μόνο των λίγων του μεγάλου κεφαλαίου. Τι πρόκειται αλήθεια να αλλάξει για τους εργαζόμενους της Κομοτηνής, της Ροδόπης, που έχασαν τη δουλειά τους, μεγάλο μέρος από το μισθό τους, από τα δικαιώματά τους. Στη βιομηχανική περιοχή παραμένουν κλειστά τα εργοστάσια και του Λαναρά στην κλωστοφαντουργία, σε άλλους κλάδους όπως των κατασκευών, των οικοδομικών προϊόντων. Οι περίπου 2.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν εδώ στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν αναπληρώθηκαν, παρά την επέκταση κάποιων βιομηχανικών μονάδων και με τη χρήση και των αναπτυξιακών νόμων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται η εντατικοποίηση της εργασίας. Τα χαμηλά μεροκάματα, οι άθλιοι μισθοί είναι ο κανόνας για τους βιομηχανικούς εργάτες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες βιομηχανικές μονάδες. Ποιος από τους δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, υπόσχεται ότι οι εργάτες της Ροδόπης θα πάρουν πίσω τη δουλειά που είχαν με το μισθό και τα δικαιώματα που είχαν? Κανείς τους, ούτε ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η δήθεν υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολύ απλά και οι δύο, το μόνο που μπορούν να εγγυηθούν είναι κέρδη για μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό σημαίνει βέβαια ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Στους επενδυτές, δηλαδή στους καπιταλιστές που τους καλούν να επενδύσουν στην περιοχή,
υπόσχονται πως η εργασιακή ζούγκλα και οι μισθοί πείνας θα παγιωθούν, ενώ τα προνόμια και οι ενισχύσεις με ζεστό κρατικό χρήμα θα αυξηθούν για τους λίγους. Τι πρόκειται να αλλάξει αλήθεια για τους φτωχούς αγρότες και εδώ στη Ροδόπη, όπου λόγω των ζημιών στην καπνοπαραγωγή από την νεκρωτική ίωση, η οποία μάλιστα και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, βλέπουν το εισόδημά τους συνεχώς να μειώνεται. Εισόδημα βέβαια που έχει ήδη δεχτεί μεγάλο πλήγμα αυτά τα χρόνια, λόγω της αντιαγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καπνό, η οποία έχει οδηγήσει και στο ξεκλήρισμα ουσιαστικά των μικρών παραγωγών, ιδιαίτερα σε περιοχές που αυτό είναι μόνο καλλιέργεια. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία που μικρομεσαίοι αγρότες μεταναστεύουν για 4-5 μήνες στο εξωτερικό ως βιομηχανικοί εργάτες. Τι θα αλλάξει αλήθεια για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που εξακολουθούν να πληρώνονται με χαμηλές τιμές για τα κτηνοτροφικά προϊόντα τους, για το γάλα, για το κρέας, και την ίδια ώρα που εκείνοι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, οι μεγάλες μονάδες ενισχύονται σε ζωικό κεφάλαιο, κάνουν διάφορες επιχειρηματικές συνεργασίες για τη μεταποίηση του γάλακτος και άλλα. Αποτέλεσμα, η επιτάχυνση της συγκέντρωσης σε μεγάλες, πολύ μεγάλες καπιταλιστικές κτηνοτροφικές μονάδες. Τι πρόκειται αλήθεια να αλλάξει για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες της Κομοτηνής, όλου του νομού, που ιδιαίτερα φέτος δυσκολεύτηκαν να βγάλουν πέρα το βαρύ χειμώνα, ξεπάγιασαν αφού δεν μπόρεσαν να καλύψουν όλοι τις ανάγκες για στοιχειώδη θέρμανση. Και αυτό συμβαίνει σε μια περιοχή όπου θα περάσει και ο πολυδιαφημιζόμενος από όλες τις κυβερνήσεις ο αγωγός ΤΑΠ, ενώ το οικιακό δίκτυο φυσικού αερίου θα καθυστερήσει. Αγωγή ενέργειας για να κερδίζουν μόνο τα μονοπόλια των χωρών που εμπλέκονται, ενώ η ενεργειακή φτώχεια για το λαό μας θα μεγαλώνει. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Μια ανάπτυξη που ούτε θέλει, ούτε μπορεί να έχει στις προτεραιότητές της την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και εδώ, όπως άλλωστε και σε όλη τη χώρα, οι πλημμύρες, όπως και εδώ σε διάφορες περιοχές του νομού σας, αναδεικνύουν την έλλειψη ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού. Είναι δηλαδή μια ανάπτυξη που ούτε θέλει, ούτε μπορεί να θέσει προτεραιότητα υποδομές που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι για να μετακινηθούν. Όπως άλλωστε αποδεικνύει και η εγκατάλειψη της επαρχιακής οδοποιίας, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις, αλλά και η κατάρρευση τμήματος της γέφυρας του Ιάσμου στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής Ιάσμου. Μια ανάπτυξη που ούτε θέλει, ούτε μπορεί να θέσει σε προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες του λαού για δημόσια δωρεάν παιδεία, για υγεία, για περίθαλψη. Απόδειξη, οι τεράστιες ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι ελλείψεις στα σχολιά για τα παιδιά μας. Εμείς, όταν αναφερόμαστε στα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας, αναφερόμαστε και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο στο νομό Ροδόπης, όσο και στο νομό Ξάνθης, η μουσουλμανική επίσης μειονότητα. Οι συνάδελφοί μας, οι συμπατριώτες μας, εργάτες, αγρότες, επιστήμονες, τα νέα παιδιά της μειονότητας. Άλλωστε, η μειονότητα αγγίζει το 50% του πληθυσμού στο νομό Ροδόπης. Και εδώ, σε αυτό το κομμάτι του λαού μας, η παρέμβαση των διαφόρων αστικών παραγόντων, τόσο από το εσωτερικό της χώρας, όσο και από το εξωτερικό, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι εργαζόμενοι της μειονότητας,
αλλά και της πλειονότητας έχουν την πείρα και μπορούν να δουν ποιος είναι μαζί τους και ποιος είναι απέναντί τους, εχθρός της ζωής τους και των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα που στόχο έχουν μόνο να διαιρούν τους εργαζόμενους, να τους δηλητηριάζουν με το φαρμάκι της έχθρας, τη στιγμή που στην περιοχή μας, σε όλη την περιοχή αυτή, οι μειονότητες μπορούν να αποτελούν γέφυρες φιλίας, συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς όλων των γειτονικών χωρών. Πρέπει επίσης να γυρίσουν όλη αυτή την πλάτη και σε εκείνους που στο όνομα δήθεν της φιλίας και της αλληλεγγύης μας εμπλέκουν όλο και περισσότερο σε επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς. Υπαρκτά ζητήματα της μειονότητας, τα οποία αφορούν στην εκλογή μουφτή, στην εκπαίδευση, στα βακούφια και άλλα, προσπαθούν οι αστικές και άλλες εθνικιστικές δυνάμεις να τα εντάξουν στις ενδοϊμπεριαλιστικές, ενδοαστικές αντιθέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και άλλων βέβαια ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, δηλητηριάζοντας όμως τη συνείδηση των εργαζομένων και της μειονότητας όλων. Συνειδητά προσπαθούν να αποκόψουν τους εργάτες, τους άνεργους, από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, από τα ταξικά συνδικάτα, από τις αγωνιστικές συσπυρώσεις, από τις λαϊκές επιτροπές, από την αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από εθνικότητα. Αφού όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι αυτό της εκμετάλλευσης της καπιταλιστικής αδικίας. Όλοι έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγάλο κεφάλαιο, το ΝΑΤΟ και τις κυβερνήσεις τους. Τα νέα παιδιά της μειονότητας αντιμετωπίζουν και τα ίδια προβλήματα με τα υπόλοιπα νέα παιδιά της Ροδόπης, της Θράκης, όλης της χώρας. Μόνο που εδώ δεν είμαστε έξω από τα πράγματα, αν πούμε ότι είναι πολύ πιο οξυμένα. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση, κυρίως η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν αντιμετωπίζει με το κατάλληλο επιστημονικό περιεχόμενο τα αντικειμενικά προβλήματα που αφορούν τη γλωσσική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα της μειονότητας, επηρεάζοντας εν τέλει συνολικά το μορφωτικό επίπεδο. Τα σχολεία που πριν λίγα χρόνια έκλεισαν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές δεν ξανάνοιξαν, οξύνοντας παραπέρα αυτό το πρόβλημα. Ενώ ιδιαίτερα στα χωριά των ορεινών περιοχών δεν υπάρχει προσχολική αγωγή. Κρίσιμο λοιπόν ζήτημα αποτελούν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να πάρει το κράτος για την ουσιαστική βελτίωση της εκπαίδευσης και για τα παιδιά της μειονότητας. Οι νομοί της Ξάνθης και της Ροδόπης είναι πρωταθλητές στη μαθητική διαρροή, κάτι που απορρέει από την αντιμετώπιση της παιδείας από την πλευρά όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα ως κόστος, έτσι το λένε. Η διεκδίκηση της μείωσης των μαθητών ανά τμήμα σε μειονοτικά και δημόσια σχολεία, της πλήρους σταθερής εργασίας με μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, όλων των ειδικοτήτων, της κάλυψης των σύγχρονων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή στα δημόσια και μειονοτικά σχολεία της περιοχής, της ουσιαστικής περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με απαλλαγή τους από τα διδακτικά καθήκοντα, της ουσιαστικής λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη. Αν χρειάζονται μια φορά στην υπόλοιπη χώρα όλα αυτά, εδώ χρειάζονται 10 φορές. Και όλα αυτά πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της λαϊκής διεκδίκησης. Φίλες και φίλοι,
συντρόφισσες και σύντροφοι, να πιούμε και λίγο νερό. Το πραγματικό δίλημα λοιπόν που μπαίνει μπροστά στον ελληνικό λαό, σε ιδιαίτερα σε αυτή εδώ την περιοχή, είναι αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτό του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει νέα προβλήματα, ή θα μπορέσουμε να αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά, παντού, για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την ικανοποίηση όλων των λαϊκών αναγκών. Η δική μας απάντηση την ξέρετε, είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ παντού και στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές και στις βουλευτικές. Στις ευρωεκλογές η μόνη καθαρή απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπεριαλιστικό της χαρακτήρα, σε αυτό το αντιλαϊκό περιεχόμενό της, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ και με κανέναν άλλον. Γιατί το ΚΚΕ δεν παλεύει γενικά και αφηρημένα για μια αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη λυκοσυμμαχία ή για μια απλή αλλαγή μόνο του νομίσματος. Το ΚΚΕ δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα σαν αυτά που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ολάκερη, για να υπηρετήσουν πάλι συμφέροντα τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου σε διάφορες χώρες που επιλέγουν εκεί αυτά τα τμήματα σε αυτή τη φάση την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέει αυτή την πάλη με την ανάγκη ουσιαστικής ανατροπής και στην εξουσία και την οικονομία, με το λαό να κάνει κουμάντο. Παλεύουμε ενάντια στα μέτρα και στις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνέπεια και σταθερότητα. Και τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε ακλόνητη, και σήμερα που πολλαπλασιάζονται όλα τα σημάδια και βαθαίνουν τα ρήγματα και στο εσωτερικό της. Και τότε που όλοι έλεγαν ότι άμα μπούμε θα τρώμε δήθεν με χρυσά κουτάλια και θα έχουμε ωφέλη από την Ευρωζώνη και από το Ευρώ, και σήμερα που δυναμώνει ο προβληματισμός, η αμφισβήτηση και η δυσαρέσκεια από αυτή την Ένωση. Αντεπίθεση απαντούν και όλοι οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης, των ψηφοδελτίων που στηρίζει σε δήμους και περιφέρειες το ΚΚΕ, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του λαϊκού κινήματος, των ριζοσπαστικών συσπυρώσεων, του συνδικαλιστικού κινήματος, των αγροτών, εργατών, των επαγγελματιών, επιστημόνων, γυναικών, της νεολαίας. Αντεπίθεση είναι η δική μας απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου που επεξεργάζονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούν τα άλλα κόμματα και που τα εξειδικεύουν οι δικοί τους εκλεκτοί δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ξέρουμε πολύ καλά πως οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας αυτές έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος, μόνο όμως για την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για το πολιτικό προσωπικό τους που τους στηρίζει κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς στριμώχνουν και πιέζουν οικονομικά και πολιτικά, ενώ αντίθετα αποτελούν όαση ανακούφισης, ανάσα ζωής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, για τους νέους μας. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, είναι φιλολαϊκές, γιατί απαντούν σε λαϊκές ανάγκες και η πραγματοποίησή τους απαιτεί σύγκρουση με όλα αυτά τα μεγάλα συμφέροντα. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις να αλλάξουν οι συσχετισμοί, για να πάρει ανάσα επιτέλους ο λαός μας, να δυναμώσει η πάλη του, για να επιβάλλει ένα άλλο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως προτεραιότητα τις σύγχρονες ανάγκες του. Και αυτό
είναι δυνατό να γίνει, με άλλο όμως προσανατολισμό. Με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων, των αντικειμενικών δυνατοτήτων που έχει η εποχή μας, που έχει η χώρα μας. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητες και δυνατότητες του λαού να τις οργανώσει αυτές τις προϋποθέσεις, για να πάρει τελικά ο ίδιος ο λαός την εξουσία, να κάνει κουμάντο στην οικονομία, στην κοινωνία συνολικά. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στην Ικαρία, οι εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης αυτά τα 5 χρόνια έδρασαν με τα αιτήματα του λαού μας, εναντιώθηκαν στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών δράσεων πρόβαλαν τα προβλήματα, προάσπισαν και απέσπασαν κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα, κουράγιο στο λαό μας. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους δήμους που άσκησαν διοίκηση, έχοντας το επίκεντρο της προσοχής τους τις λαϊκές ανάγκες, εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών. Μείωσαν σημαντικά σε αυτούς τους 5 δήμους τη δημοτική φορολογία. Χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου. Στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν το δίκτυο των βρεφικών παιδικών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει στη φτώχεια. Στήριξαν διεκδικήσεις των εργαζομένων στους δήμους τους. Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν λαϊκές κινητοποιήσεις για χώρους και κέρδισαν χώρους αναψυχής, χώρους πράσινου, αθλητισμού, πολιτισμού. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής προστασίας. Διεύρυναν το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη, τη θεραπεία, τα προγράμματα αποθεραπείας. Διεκδίκησαν χώρους και υποδομές προς όφελος του λαού τους. Αντεπίθεση απαντούν και ένας προς έναν όσοι και όσες αποφασίζουν σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια του λαού, ορισμένοι από αυτούς και από αυτές μας άφησαν πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν, όρθιους, σταθερούς, συνεπείς. Για να βαδίσουμε ξανά όλοι μαζί χέρι-χέρι, όχι μόνο μπροστά στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι που προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ άσχετα από επιμέρους δικές τους απόψεις, διαφωνίες, προβληματισμούς, αλλά συμπορεύονται με το κουκουέ στον αγώνα, στο λαϊκό κίνημα και στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε και σε όλους τους αγώνες για να εμποδίσουμε, να κερδίσουμε νέα μέτρα, να εμποδίσουμε τα αντιλαϊκά μέτρα, να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού και εδώ στη Θράκη. Με το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είναι εδώ ο Ιμπραήμ Ιμπραμ Κυρατζή, υποψήφιος ευρωβουλευτής, αρχιτέκτονας από τις Σάπες, είναι ο Διονύσης ο Κλάδης από την Αλεξανδρούπολη, είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο Δημήτρης ο Παπατολίδης, είναι η δήμαρχη υποψήφιοι Κομωτινής, ο Λεβέντης ο Γιάννης, του Ιάσμου ο Σποράκης ο Παναγιώτης. Όλοι στη μάχη
για να κάνουμε πραγματικά πραγματικότητα τα όνειρα, τα ιδανικά, τη θέληση του λαού μας. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε, είμαστε αρκετοί, θα γίνουμε περισσότεροι, θα γίνουμε πολλοί. Τελικά εμείς θα νικήσουμε το δίκιο της τάξης μας, του λαού μας, των αγώνων μας θα νικήσει. Γεια σας.